Κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε απόψε στο δελτίο μας την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Φόφη Γεννηματά. Κυρία Γεννηματά, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Την επόμενη Κυριακή έχουμε την τρίτη εκλογική διαδικασία, κυρία Γεννηματά. Εσείς ζητάτε να είστε το τρίτο κόμμα, να είστε εγγυητής της σταθερότητας και όπως έχετε επισημάνει είναι απαραίτητη πολιτική σταθερότητα για να αντιμετωπίσουμε κινδύνους που ακόμα έτσι είναι υπαρκτοί. Με αυτά τα δεδομένα, ποιοι θεωρείτε ότι θα ήταν οι κατάλληλοι κυβερνητικοί εταίροι? Πριν ξεκινήσω με την απάντηση, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να πω μία κουβέντα για αυτά που είδαμε, για αυτά που ζήσαμε. Νοείται το θέμα της επικαιρότητας σήμερα, την τραγική είδηση που είχαμε τους 34 νεκρούς. Τη βαθιά μου θλίψη, την οδύνη μου πραγματικά, γιατί χάθηκαν για άλλη μια φορά αθώες ψυχές, χάθηκαν ζωές, πολλά παιδιά. Δεν μπορεί κανείς να σταθεί ασυγκίνητος μπροστά σε αυτό το δράμα, αλλά θα πρέπει πια να σταματήσουμε με τις διαπιστώσεις. Χρειάζεται διακομματική συνεννόηση. Το λέμε πάρα πολλούς μήνες. Αυτό το θέμα δεν πρέπει να μπει στην προεκλογική ατζέντα. Δεν μπορεί ο πόνος όλων αυτών των ανθρώπων και ο χαμός να είναι αντικείμενο του προεκλογικού διαλόγου. Αλλά πια πρέπει, πέρα από διαπιστώσεις, να δούμε την επόμενη μέρα των εκλογών πώς θα αλλάξει ριζικά η πολιτική της Ευρώπης. Δεν μπορούμε μόνοι μας να το αντιμετωπίσουμε. Θέλουμε βοήθεια από την Ευρώπη. Ήδη έχει αναφερθεί και η κυρία Μέρκελ, κυρία Γεννηματά, έχει πει ότι πια το θέμα ξεφεύγει, είναι ευρωπαϊκό θέμα. Μια και ξεκινήσατε με αυτό. Θα ήθελα να μου πείτε τις δικές σας σκέψεις πάνω σε αυτό. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσετε? Εσείς τι έχετε σκεφτεί? Κοιτάξτε, εμείς είχαμε πει τα εξής. Θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει κινηθεί πολύ πιο γρήγορα για να μπορέσει να απορροφήσει χρήματα, να στήσει την υποδομή ώστε να είναι έτοιμη να στείλει ανθρώπους έξω από τα σύνορα της Ελλάδας, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εκεί θέλουν να πάνε. Δεν τα κατάφεραν, δεν ασχολήθηκαν, αδιαφόρησαν, χτυπήσαμε το καμπανάκι, δεν μας άκουσαν. Το δεύτερο που θα έπρεπε να κάνουμε και είχαμε προτείνει ήταν να αντιμετωπιστεί το ζήτημα ως μια έκτακτη ανάγκη. Υπάρχει το σχέδιο ξενοκράτης. Μπορούσαμε να κάνουμε θεσμικές αλλαγές έτσι ώστε να λειτουργήσει το σχέδιο ξενοκράτης και σε αυτή την περίπτωση. Ξενοκράτης θεωρείται ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις ροές που δεν περίμενε κανείς στον βαθμό αυτό. Τη στιγμή που είχε ξεκινήσει το πρόβλημα, όταν το προτείναμε εμείς, θα μπορούσε να έχει δώσει άμεσες λύσεις. Γιατί και εκεί καθυστερήσαμε. Εννοείται πρακτικές λύσεις. Πρακτικές λύσεις για τα νησιά. Γιατί πέρα από το δράμα όλων αυτών των προσφύγων, το ανθρωπιστικό πρόβλημα, έχει δημιουργηθεί και ένα τεράστιο ζήτημα στα νησιά μας. Ασφαλώς. Τρίτο ζήτημα, να κινηθούμε. Έχουμε τον κύριο Αβραμόπουλο, αρμόδιο επίτροπο. Έπρεπε να κινηθούμε, έπρεπε να υπάρξει μια διακομματική επιτροπή, να πάει επί τόπου στις Βρυξέλλες και να διεκδικήσει άμεσες λύσεις, στήριξη της χώρας μας και αλλαγή της πολιτικής. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Δυστυχώς παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις. Και βεβαίως τώρα έχουμε πει ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, να στηριχθούν αυτά τα νησιά, να προβληθούν τα νησιά, να αποκατασταθεί η εικόνα τους, γιατί είναι η ώρα που κλείνονται τα πακέτα για την επόμενη σεζόν. Όμως πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα να κάνω αυτή τη συζήτηση για τον τουρισμό και για τα νησιά μας, που είναι μεγάλο ζήτημα και απασχολεί πάρα πολλούς κατοίκους αυτή τη στιγμή των νησιών, την ώρα που έχουν χαθεί τόσες αθώες σήμερα, ψυχές, μόλις 34 άτομα. Τόσα παιδιά ανάμεσά τους. Και μας καταδιώκει και ο μικρός Αϊλάν. Είναι ανίποτο το δράμα και δεν μπορούμε, ειδικά εμείς οι γυναίκες, οι μητέρες, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας μπροστά σε αυτό το δράμα. Νομίζω κανείς, κυρία Γεννηματά, δεν μπορεί. Να περάσουμε στην πρώτη ερώτηση, μια και είμαστε μπροστά στις εκλογές και αφορά βέβαια τις συνεργασίες και ποιους θεωρείτε καταλληλότερους κυβερνητικούς εταίρους. Θα συνεργαστείτε όποιο και αν είναι το πρώτο κόμμα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση με ευρύτατη πλειοψηφία, αν είναι δυνατόν, όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων. Για να είναι σταθερή. Για να είναι μια κυβέρνηση τετραετίας. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό? Αυτό θα επιτευχθεί στη βάση μιας δεσμευτικής προγραμματικής συμφωνίας. Με συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Γι' αυτό και τι λέμε εμείς? Εμείς λέμε λοιπόν ότι δεν έχει σημασία ποιος θα είναι πρώτος και ποιος θα είναι δεύτερος. Ο ελληνικός λαός θα πρέπει με την ψήφο του να καταργήσει στην πράξη τον πόνους των 50 εδρών.
Γι' αυτό ζητάμε να είμαστε η τρίτη δύναμη και να λειτουργήσουμε ως καταλήτης. Ο αντίλογος είναι εδώ, κυρία Γεννηματά, ότι είχατε την ευκαιρία τα προηγούμενα χρόνια να το κάνατε, να το κάνατε. Κακώς. Έγινε λάθος που δεν άλλαξε ο εκλογικός νόμος. Το ΠΑΣΟΚ το ζητούσε από το 2012. Καταθέσαμε πρόταση νόμου τους προηγούμενους μήνες και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ την αγνόησε, δεν ασχολήθηκε με την πρότασή μας. Προσωπικά το θέμα της απλής αναλογικής το έχω θέσει από την περίοδο που ήμουν στην υπερνομαρχία, όταν ήμουν πρόεδρος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος και επέμενα τότε ότι πρέπει να πάμε στην απλή αναλογική. Και δυστυχώς δεν ακούστηκε η πρότασή μας τότε στο κόμμα μου και τώρα δυστυχώς από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Επομένως μας λέτε ότι θα μπορείτε να συμμετέχετε και αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πρώτο κόμμα. Δηλαδή όποιος είναι θα μπορέσετε εσείς να σε μια βάση προγραμματικής συμφωνίας να συμμετέχετε. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να δραπετεύσει κανένας από τις ευθύνες του. Πριν από λίγους μήνες, πριν από ούτε καν μήνες, νομίζω είναι ένας μήνας, καταφέραμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, όλα τα κόμματα που πιστεύουμε ότι η χώρα έχει μία μόνο δυνατότητα, την ευρωπαϊκή προοπτική. Για το τρίτο πρόγραμμα. Συμμετείχαμε στη σύγκληση των πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χάρη σε αυτή την προσπάθεια ξεκίνησε η διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Δώσαμε την εξουσιοδότηση στην κυβέρνηση, διότι τότε η αξιοπιστία της κυβέρνησης ήταν στο ναδύρ. Και χωρίς αυτή τη σύμφωνη γνώμη όλων των πολιτικών αρχηγών, δεν καθόντουσαν στο τραπέζι οι εταίροι για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Δώσαμε την εξουσιοδότηση, 220 βουλευτές στήριξαν αυτή την προσπάθεια και τώρα οδηγηθήκαμε σε εκλογές με ευθύνη του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, δήθεν λόγω της διάσπασης. Η αλήθεια είναι ότι φοβούνται την ώρα που θα φτάσει ο λογαριασμός των 14 δις σε κάθε ελληνική οικογένεια. Δεν υπήρχε πλειοψηφία. Και ψάχνουμε τους 151. 220 βουλευτές, κυρία Χάτζη, δεν είχε ποτέ καμία κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Εννοώ όσον αφορά το. Και δικό το ερώτημα κόμμα είναι, γιατί άφησε 220 βουλευτές και αναζητά τους 151, και επειδή με ρωτάτε τώρα και για το δικό του κόμμα, θέλω να σας πω το εξής. Ακούμε συνέχεια τα στελέχη του να λένε ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Την επόμενη μέρα θα συνεργαστούμε με τον κύριο Λαφαζάνη, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά μας. Τότε γιατί οδηγηθήκαμε σε εκλογές, αφού είναι πάρα πολύ κοντά και δεν έχουν πρόβλημα να ξαναείνε μαζί. Παίζουμε με την Ελλάδα. Ξέρετε το Brexit. Μπορεί να απομακρύνθηκε από την πόρτα μας. Θεωρείτε αλλά είναι υπάρχει εκεί παρκαρισμένο στην αυλή μας. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και όποιος διανοηθεί να βάλει σε κίνδυνο ξανά τη χώρα θα πρέπει να ξέρει πως δεν υπάρχει πια επιστροφή. Ήθελα να επιμείνω λίγο σε αυτό, επιτρέψτε μου. Αν δεν συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα συμμετέχετε σε μια τέτοια κυβέρνηση, ή αν δεν είναι πρώτο κόμμα. Κοιτάξτε, αυτές τώρα οι υποθετικές συζητήσεις. Ο κόσμος ενδιαφέρεται, ξέρετε. Όχι, δεν βοηθούν. Γιατί για μένα η συνεργασία είναι ζήτημα αρχής. Είναι ζήτημα αρχής για μένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχουν υποχρέωση να είναι στην κυβέρνηση. Αρκετά πια τους είδαμε όλα αυτά τα χρόνια. Σηκώσανε τη σημαία αντιμνημόνιο. Ήτανε και οι δύο μαζί σε αυτή την παρέα. Οδήγησαν τη χώρα από δύο φορές ο καθένας σε εκλογές. Δύο φορές η Νέα Δημοκρατία το 12, άλλες δύο ο ΣΥΡΙΖΑ το 15, κυνηγώντας την αυτοδυναμία. Σήκωσαν την υπόθεση ότι υπάρχει μια θεωρία συνωμοσίας πίσω από όλα αυτά και υπονόμευσαν την εθνική προσπάθεια. Μας είπανε προδότες και δοσύλλογους. Έφεραν μνημόνια και οι δύο. 8 δις η Νέα Δημοκρατία, 14 δις ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Από την άλλη μεριά, έχουν τώρα τη δυνατότητα να δραπετεύσουν ξανά. Είναι υποχρεωμένοι να μείνουν και να δώσουν τη μάχη για τη χώρα. Τελειώσανε τα ψέματα. Τελειώσαν τα ψέματα, ο λαϊκισμός και η δημαγωγία τώρα τους γνωρίζει όλους ο ελληνικός λαός. Πέρα από τη συνεργασία, κυρία Γεννηματά, δεν είναι πολύ σημαντική και η συνεργασιμότητα. Τι θέλω να πω, επειδή τους έχετε ασκήσει και τους ασκείτε σκληρή κριτική, πώς θα συνεργαστείτε με ανθρώπους που τους ασκείτε τόσο σκληρή κριτική? Είναι εύκολο αυτό? Κοιτάξτε, υπάρχει μία διαφορά. Πείτε μου. Τους ασκώ κριτική σκληρή, ναι, αλλά πολιτική. Ποτέ προσωπική. Άρα θεωρείτε ότι υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης? Ποτέ απαξιωτική σε επίπεδο προσωπικό. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει ένα ήθος και μια αξιοπρέπεια στην πολιτική ζωή. Επομένως, θεωρείτε ότι υπάρχει ως βάση αυτό? Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά οφείλουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Χρειάζεται ένας πολιτικός πολιτισμός.
Ζήσαμε πράγματα το τελευταίο διάστημα στη Βουλή που είναι ανεπίτρεπτα. Ανεπίτρεπτα για αυτό που περνάει η χώρα. Για αυτό που περνάει ο ελληνικός λαός. Ποιον αφορούν οι κοκορομαχίες? Ποιον αφορά αυτή η σειρά την παράθεση? Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μπούμε στην ουσία, κύριε Γεννηματά. Όλοι παρουσιάζετε προγράμματα με πάρα πολλά θα, με πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Όμως και εσείς στις περιοδίες που κάνετε θα έχετε αντιληφθεί ότι ο λαός καθημερινά συζητά και θέλει λύσεις και απαντήσεις σε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, μετά τις εκλογές. Αυτή είναι η μεγάλη μου έγνοια. Ναι, να δηλαδή, πούμε ένφια, όσο γίνεται μισθή, πιο πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Καταλαβαίνετε. Φορολογία, νοσοκομεία. Σε όλα αυτά θα έχει απαντήσει. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που θέλει και θέλει απαντήσεις. Εμείς έχουμε παρουσιάσει στην Θεσσαλονίκη ένα συνεκτικό πρόγραμμα για το πώς μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Γιατί έχουμε έναν ορίζοντα τετραετίας. Και πρέπει να υπάρχει ελπίδα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Έλεγε ο κύριος Τσίπρας ότι η ελπίδα έρχεται. Συνετρίβει. Κάτω από το τρίτο και επαχθέστερο μνημόνιο. Δεν μπορείς όμως να κοιτάξεις τους Έλληνες στα μάτια για να τους πεις δεν υπάρχει ελπίδα. Έχουμε υποχρέωση. Έχουμε υποχρέωση να δούμε πώς θα βγούμε οριστικά από αυτή την κρίση. Και έχουμε έναν ορίζοντα μπροστά μας. Έχουμε λοιπόν τα άμεσα πράγματα που πρέπει να γίνουν σε σχέση με αυτή την πολύ δύσκολη συμφωνία που έκλεισε ο κύριος Τσίπρας μετά από την αποτυχημένη του διαπραγμάτευση. Αλλά υπάρχει και ένας στόχος, ένας ορίζοντας μπροστά. Επομένως, πρέπει να δούμε πρώτον πώς θα εξειδικευθεί αυτή η συμφωνία. Υπάρχουν πράγματα μέσα σε αυτό το μνημόνιο που, αν δεν εξειδικευθούν από ικανούς ανθρώπους και σκληρούς διαπραγματευτές, μπορεί να γίνουν πολύ χειρότερα από ό,τι φαίνονται. Δεύτερον, υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν όρια αυτής της συμφωνίας που πρέπει να αλλάξουν. Και πρέπει θα σας πω αμέσως. Και πρέπει αυτό να το διαπραγματευθούν άνθρωποι που ξέρουν να διαπραγματεύονται σκληρά. Ποια είναι αυτά? Ναι, πρώτο ζήτημα, ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια για να αλλάξουμε πράγματα, γιατί έχουμε ένα στενό πλαίσιο. Τα περιθώρια, ξέρετε πάντα ότι είναι πάρα πολύ στενά. Όμως, εμείς πρέπει να έχουμε το δικό μας σχέδιο, πρέπει να έχουμε αποφασίσει. Ποιοι είναι αυτοί οι σκληροί όροι που πρέπει να αλλάξουν? Δεν μπορεί να είναι πάρα πολλοί, πρέπει να ιεραρχήσουμε. Ρεαλιστικά. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να εφαρμοστούν τα μέτρα για τους αγρότες. Γιατί είναι ισοπεδωτικά. Δεν λέει κανένας να μην σηκώσουν βάρος οι αγρότες. Ξέρετε, δεν είμαστε πια στην εποχή που μπορεί κανείς να λέει «Α, αυτή η κοινωνική ομάδα εμένα με στηρίζει, άρα την εξαιρώ και προσπαθώ να την καλύψω». Αφορά όλους. Όλοι σηκώνουν βάρη. Έτσι. Όλοι πρέπει να σηκώσουν βάρη. Όμως, ανάλογα με τις δυνάμεις τους, τις δυνατότητές τους και ανάλογα και με τις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Γιατί αν ισοπεδώσουμε τον πρωτογενή τομέα, χάνουμε έναν από τους βασικούς πυλώνες από τον οποίο περιμένουμε να ανακάμψουμε. Επομένως, δεν μπορεί να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Δεν μπορεί κανείς να μην λάβει υπόψη του ότι πρέπει να μετρήσει και την προσωπική εργασία των αγροτών, ότι πρέπει να μετρήσει και την εργασία των οικογενειών τους. Δεύτερο ζήτημα που πρέπει να δούμε, οι ομαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή όποιος απολύεται στον ιδιωτικό τομέα βρίσκεται στον γκρεμό, χωρίς προοπτική. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε τους ανθρώπους από μια τέτοια βίαιη, βάρβαρη εξέλιξη. Τους δανειολήπτες. Υπάρχουν δανειολήπτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν γονατίσει από την κρίση και δεν μπορούν να συνεχίσουν να είναι στην ανασφάλεια. Πρέπει να νομοθετήσουμε για να προστατεύσουμε. Αναφέρεστε στα κόκκινα δάνεια και για την πρώτη κατοικία. Και βεβαίως δεν μπορούμε να δεχθούμε το 23% ΦΠΑ στην εκπαίδευση, όπου φρόντισαν να εξαιρέσουν τα σχολεία της ελίτ. Και το βάρος που πέφτει στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, που η μέση ελληνική οικογένεια προσπαθεί να δώσει ένα ακόμα προσόν στο παιδί της, και στα ΙΕΚ, που τι γίνεται στα ΙΕΚ? Φαίνεται ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ποια είναι η ελληνική πραγματικότητα. Στα ΙΕΚ πηγαίνουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα και προσπαθούν από τα λίγα λεφτά που εισπράττουν ως μισθό να πάρουν ένα επιπλέον προσόν για να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσουν τη δουλειά που έχουν. Αυτούς πρέπει να χτυπήσουμε. Άρα λοιπόν αυτά εμείς θεωρούμε ότι είναι τα πρώτα πράγματα που πρέπει να δούμε, να ξαναδιαπραγματευτούμε. Και εγώ θέλω να σας πω κάτι. Ξέρουμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολη η επαναδιαπραγμάτευση όρων μιας συμφωνίας που μόλις κλείστηκε. Όμως έχουμε εμπειρία. Προσωπικά έδωσα μια πάρα πολύ σκληρή μάχη για να μην μπει λουκέτο στην αμυντική βιομηχανία. Ήταν αποφασισμένο και συμφωνημένο και έλεγε το προηγούμενο μνημόνιο ότι πρέπει να κλείσουν τα ελληνικά αμυντικά συστήματα.
Όταν καθίσαμε όμως και φτιάξαμε μια μελέτη για το πώς μπορεί να γίνει αναδιάρθρωση, πώς μπορεί αυτή η εταιρεία να παράγει πλούτο, να μην παράγει ελλείμματα που πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, τους πείσαμε και γυρίσαμε σελίδα. Και καταφέραμε και αλλάξαμε αυτή τη συμφωνία. Άρα λοιπόν. Και το τρίτο σκέλος που πρέπει να δούμε αμέσως μετά τις εκλογές είναι συνολικότερες αλλαγές και τομές που πρέπει να γίνουν στη χώρα, που έπρεπε να τις κάνουμε είτε τις ζητούσε το οποιοδήποτε μνημόνιο, είτε όχι. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε και ευρύτερη πλειοψηφία, όχι μόνο για να έχουμε διαπραγματευτική δύναμη έναντι των εταίρων, αλλά για να εξασφαλίσουμε ευρύτατη λαϊκή υποστήριξη. Για να υπάρξουν οι αλλαγές που ένα κόμμα μόνο του δεν μπορεί να τις πετύχει. Είναι. Άρα, συμπέρασμα, αυτοδυναμία ούτε μπορεί να προκύψει, ούτε πρέπει να προκύψει, γιατί δεν απαντά στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Δεύτερον, ένα ισχυρό κόμμα με μία ουρά ή δεκανίκη, σαν αυτό που ζήσαμε το προηγούμενο 7μηνο με το ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες, δεν προχωράει. Mm-hmm. Είδατε πόσο κράτησε. 7 μήνες. Δεν έχει τη δύναμη να σηκώσει τις αλλαγές και τις τομές που χρειάζεται η χώρα. Επομένως, γι' αυτό εμείς ζητάμε να είμαστε η τρίτη δύναμη που θα εξασφαλίσει τη συνεργασία, να μειωθούν δηλαδή τα ποσοστά των δύο πρώτων κομμάτων για να αναγκαστούν να μην δραπετεύσουν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές για το κόστος του μνημονίου όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε για το κόστος του αντιμνημονίου. Για το πολύτιμο χρόνο που χάθηκε. Θεωρείτε... Και πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Που έρχονται τώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά δεν μπορώ να μην το πω τώρα αυτό. Έρχεται τώρα ο κύριος Μημαράκης με ένα μεταρρυθμιστικό προσωπείο λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Και παριστάνει το λύκο που έγινε αρνάκι. Ποιον θα πείσει? Όλη η Ελλάδα ξέρει ποια είναι η δεξιά, δεν αλλάζει. Έχει ένα σκληρό συγκεκριμένο πρόσωπο και εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις. Κύριε Γεννηματά, με αφορμή αυτό να σας ρωτήσω. Και από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας μας λέει ότι είναι το νέο. Το ζήσαμε, το είδαμε. Το τέλος του παλιού είναι. Επιμένετε σε αυτήν την σκληρή κριτική σας. Θα μπορούσατε, το λέω με αφορμή και τα 41 χρόνια που γιορτάσατε πριν από λίγες μέρες, εσείς να κάνετε τη δική σας αυτοκριτική όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί φυσικά και για σας υπάρχει ο αντίλογος σε όλα αυτά. Εντάξτε, κυρία Χάζη, έχουμε κάνει πάρα πολύ σκληρή κριτική στον εαυτό μας. Mm-hmm. Πολύ σκληρή αυτοκριτική. Νομίζω ότι φτάσαμε στο αυτομαστίγωμα. Θα μου πείτε, ήταν ειλικρινής αυτή η κριτική? Θα σας πω ότι έχουμε αποφασίσει να βάλουμε τέλος σε ό,τι μας έχει πληγώσει και σε ό,τι μας έχει εκθέσει. Γιατί από ένα 44%, ένα μεγάλο κόμμα, φτάσατε στο 4%. Αυτό λέω, έχετε σκεφτεί όλους αυτούς τους παράγοντες που οδήγησαν? Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που φτάσαμε εδώ. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που φτάσαμε και εδώ. Και η αυτοκριτική είναι και χρειάζεται αυτό. Και συμβάλλει, βεβαίως συμβάλλει και χρειάζεται πριν απ' όλα για να πεις ότι δεν τα επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Τα αφήνω πίσω μου. Και εμείς αυτή την απόφαση την έχουμε πάρει οριστικά. Και όσο με αφορά, δεν θα επιτρέψω να ξαναγυρίσουμε σελίδα. Έχουμε κάνει μια νέα αρχή, κυρία Χάτζη. Και με νέους ανθρώπους, με σημαντική ανανέωση. Και δεν είναι τυχαίο ότι ανταποκρίνονται πάρα πολλά νέα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Σε όλες αυτές τις περιοδίες που κάνω, γιατί έχω γυρίσει πραγματικά όλη την Ελλάδα αυτό το διάστημα, είναι συγκινητικό ότι είναι στην πρώτη γραμμή. Έρχονται εκεί και θέλουν να βγάλουμε φωτογραφίες μαζί, selfie, έχουν γεμίσει το διαδίκτυο. Υπάρχει νεολαία στο Πασόκ. Γιατί αντιλαμβάνονται τι ότι υπάρχει αλλαγή. Τι είναι το νέο που σημαδοτοποτεί το ΠΑΣΟΚ με εσάς, με τη Φόφη Γεννηματά? Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να συνδυάσουμε τη μεταρρύθμιση, τις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις με ανθρώπινο όμως πρόσωπο, με το κοινωνικό κράτος, το νέο κοινωνικό κράτος που πρέπει να στηρίξει τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα αυτούς που έζησαν την αδικία του μνημονίου. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε γιατί εμείς στο ΠΑΣΟΚ είχαμε πάντα στο επίκεντρο της πολιτικής μας τον άνθρωπο και την ανθρωπιά. Και αυτό είναι που παλεύω. Και αυτή τη σύνθεση δεν μπορεί να την κάνει κανένα άλλο κόμμα. Ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο σε όλα. Ένα ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά με αποτελεσματικότητα μαζί. Mm-hmm. Δεν αρκεί να έχεις ευαισθησίες στην πολιτική. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας. Είναι θέμα πολιτικής άποψης, προτεραιοτήτων, αποτελεσματικότητας και σύνθεσης απόψεων. Αυτό είναι το δικό μας πλεονέκτημα. Εκεί διαφέρουμε από τους άλλους και θα σας πω συγκεκριμένα. Είπα πριν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μία αιμονή
σε ένα νεοφιλελεύθερο πρόσωπο και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνική συνοχή. Δεν είναι η προτεραιότητά της. Από την άλλη μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία αιμονή πρέπει στο κρατισμό. Πρέπει όμως να συνεργαστείτε σε αυτό για να την πείσετε. Θα σας εξηγήσω πώς θα όπως το κάνουμε λέγαμε αυτό. Πριν. Θα σας εξηγήσω πώς θα το κάνουμε αυτό. Από την άλλη μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία αιμονή στον κρατισμό και στις πελατειακές σχέσεις. Το ζήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι σε ρήξη με τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Εμείς είμαστε η μοναδική δύναμη που μπορούμε αυτά τα δύο να τα συνθέσουμε. Και μπορούμε να λειτουργήσουμε ως γέφυρα. Γιατί η χώρα σήμερα τα χρειάζεται και τα δύο. Το ΠΑΣΟΚ πάντα συνέθεται μέσα του, στο εσωτερικό του, τον εξυγχρονισμό και το πιο λαϊκό ΠΑΣΟΚ, το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Αυτό ήταν το πλεονέκτημά του. Γι' αυτό και ήταν πλειοψηφικό τα προηγούμενα χρόνια. Έχει όμως μια τέτοια αντίληψη. Μάλιστα. Έχει μια τέτοια άποψη για το πώς πρέπει να προχωρήσουν τα πράγματα. Και αυτό είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα. Πριν μιλάγαμε για το τι θέλει ο κόσμος, που θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Πέρα από αυτά όμως, επειδή έχει επιβαρυνθεί όλα αυτά τα 5 χρόνια με τα μνημόνια, τα οποία βέβαια μπήκαν στη ζωή μας το 10, ζητάει και να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει. Χτες είχαμε μία συνέντευξη αποκλειστική από την Ιθωμαΐδα Παπαϊωάννου στην ΕΡΤ με τον κύριο Φαλτσιανή, που ξεκίνησε, ξέρετε, την λίστα Λαγκάρντ, όλα αυτά τα στοιχεία κτλ. Ποια είναι η δική σας θέση? Ο κύριος Φαλτσιανή είπε ότι για πρώτη φορά οι Έλληνες ήρθαν σε επαφή μαζί του, ενώ 5 χρόνια πριν υπήρχαν τα στοιχεία που είχε δώσει, ότι δεν είχαν αξιοποιηθεί και ότι αυτή τη φορά, πριν από λίγους μήνες, οι Έλληνες ενδιαφέρθηκαν για αυτή τη λίστα. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει πολύ σοβαρός έλεγχος, σε βάθος, να προχωρήσει γρήγορα και όσοι είναι ένοχοι να πληρώσουν. Είμαι απόλυτη, δεν σηκώνω μήγα στο σπαθί μου, είμαι ξεκάθαρη. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Είμαι ξεκάθαρη. Γιατί δεν έγινε νωρίτερα όμως? Κοιτάξτε, δεν είναι αλήθεια ότι δεν έγινε νωρίτερα. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά από το 12 μέχρι σήμερα, από την εφορία μεγάλου πλούτου, και τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς έχουν αρχίσει και αποδίδουν. Όπως επίσης θα σας πω ότι από το 2010 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια η κυβέρνηση Παπαδήμου πήραν μια σειρά από πρωτοβουλίες και προχώρησαν σε θεσμικές ρυθμίσεις για να ενισχύσουν την υπόθεση της διαφάνειας, και αποτέλεσμα όλων αυτών των ρυθμίσεων είναι τα σημερινά αποτελέσματα. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι η άρση του τραπεζικού απορρίτου. Είναι η οικονομική εισαγγελής. Είναι η φορολόγηση των offshore. Είναι οι αυστηρότερες ποινές για τη φοροδιαφυγή. Είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Είναι οι ηλεκτρονικές προμήθειες. Είναι η διάβγεια. Ρυθμίσεις που τις περισσότερες δεν τις ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν γίνει λοιπόν πολύ σημαντικά βήματα που δυστυχώς δεν ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, δεν αναδείχθηκαν όσο θα έπρεπε. Έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι, παρόλο που δεν υπάρχει προσωπικό, παρόλες τις ελλείψεις, και τα αποτελέσματα αρχίζουν σήμερα και έρχονται στο φως. Αυτά λοιπόν πρέπει αρρωγός να έρθουν όλα στο φως. Όλα στο φως, κύριε Χάτζη. Επομένως θα είστε αρρωγός όλη αυτή την προσπάθεια. Απόλυτα. Καταπολέμησης της διαφθοράς και απόλυτα της διαπλοκής. Αρκεί αυτό. Να μην γίνεται για κατανάλωση λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Όχι, εδώ να, γίνει, είμαστε, να γίνει σε αυτή τη βάση την είμαστε, προγραμματική που είπατε, εδώ συνεργασίας. Θα είμαστε την επόμενη μέρα και πρέπει να είναι ένα από τα ζητήματα της προγραμματικής συμφωνίας να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας και να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Να σας πω κάτι άλλο. Ποιο θα ήταν το εκλογικό αποτέλεσμα που θα ήταν για σας ικανοποιητικό, στο βάθμο που το εγχείρημα που έχετε κάνει με τη ΔΗΜΑΡ ως δημοκρατική συμπαράταξη θα μπορούσε κατά συνέπεια, αν ο στόχος σας είναι ικανοποιητικός, να αποτελέσει ένα άνοιγμα σας προς την κεντροαριστερά? Υπάρχουν δύο πράγματα. Για μένα ο πήχης αυτών των εκλογών αφορά τη χώρα. Το ικανοποιητικό αποτέλεσμα είναι αυτό που εξασφαλίζει σταθερή κυβέρνηση τετραετίας. Θεωρώ λοιπόν ότι εμείς, αν είμαστε η τρίτη δύναμη, που είμαι πολύ αισιόδοξη ότι μπορούμε να είμαστε η τρίτη δύναμη, μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτή τη σταθερότητα και αυτή τη συνεργασία. Το δεύτερο πράγμα που θέσατε είναι η κεντροαριστερά. Ναι. Η κεντροαριστερά ήταν κατακαιρματισμένη. Εκφράστηκε τα προηγούμενα χρόνια από το ΠΑΣΟΚ
Όμως, μετά από την πενταετία της κρίσης και των μνημονίων, ο χώρος είναι κατακαιρματισμένος. Και θεωρώ ότι αποτελεί εθνική ανάγκη η ανασυγκρότηση αυτού του χώρου, γιατί έχει να κάνει με την πολιτική σταθερότητα και την ισορροπία στη χώρα. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια. Εγώ βρήκα μια εντολή από το συνέδριο, πήρα μια εντολή από το συνέδριο για την ανασυγκρότηση του χώρου. Η προσπάθεια έχει ξεκινήσει από την κοινωνική βάση. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που ανταποκρίνονται σε αυτό το κάλεσμα. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Σε αυτό το άνοιγμα. Επιστέγασμα αυτή τη προσπάθεια. Και την αναδημιουργία, όπως λέτε, τη κεντροαριστερά. Ο κ. Παπανδρέου θα είχε θέση. Θα σας πω και γι' αυτό. Επιστέγασμα αυτή τη προσπάθεια ήταν η συνεργασία μας με τη Δημάρ. Πιστεύω ότι είναι ένα πρώτο και σημαντικό βήμα που μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο μετά τις εκλογές. Έκανα το κάλεσμα αυτό όχι μόνο προς τη Δημάρ. Δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε έτσι όπως θα θέλαμε. Δυστυχώς. Βεβαίως, το γεγονός ότι δεν κατεβαίνει στις εκλογές το Κηδισό είναι μία κίνηση θετική και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί και μετά από τις εκλογές. Αλλά ήδη είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας και βλέπετε και στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, στην πρώτη γραμμή της μάχης με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, πολλούς ανθρώπους που τον Ιανουάριο έδωσαν τη μάχη σε άλλα κόμματα και στο Κηδισό. Μάλιστα. Με αφορμή αυτό, χτες στην Βρετανία είχαμε την εκλογή του αρχηγού των εργατικών, του κ. Κόρμπιν, φιλιρινιστή κατά των μέτρων λιτότητας. Πόσο κοντά είστε, προσπαθούμε να καταλάβουμε, στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, πού νιώθετε πιο κοντά? Καταρχήν τον συνεχάρη σήμερα, του έστειλα μια επιστολή. Δεν είμαστε κοντά. Εμείς είμαστε Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές. Μάλιστα. Είμαστε Ευρωπαίοι Σοσιαλδημοκράτες. Ανήκουμε στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Σοσιαλδημοκρατών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε ιστορικούς δεσμούς. Ήτανε παρόντες στην προσπάθειά μας, στο ξεκίνημά μας αυτού του αγώνα. Πήγα ίδια τρεις φορές στις προσυνόδους των ηγετών των σοσιαλιστών μαζί με τον κύριο Ολάντ, με τον Ρέντζι, με τον Φάιμαν, είδα τον Σούλτς, τον Γκάμπριελ, για να γυρίσω το κλίμα το αρνητικό που υπήρχε για τη χώρα μας, να τους εξηγήσω ότι αξίζουν οι Έλληνες για τις θυσίες που έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια να υποστηριχθούν και να τους δοθεί μια άλλη ευκαιρία, ότι είναι πολύ μεγάλο ζήτημα η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας για την Ευρώπη στο σύνολό της και πρέπει πάση θυσία η χώρα μας να παραμείνει στην Ευρώπη και στο ευρώ. Είμαστε δεμένοι, έχουμε ιστορικούς δεσμούς, έχουμε δώσει αγώνες πολλά χρόνια μαζί με όλους αυτούς τους ανθρώπους και πια έχω και μια προσωπική σχέση αναπτύξει μαζί τους. Μάλιστα. Τι θεωρείτε τέλος ότι θα είναι αυτό που θα κρίνει τον νικητή αυτών των εκλογών? Νομίζω πως αυτό που θα κρίνει τα πράγματα θα είναι η εμπιστοσύνη που μπορεί να νιώσει ο Έλληνας πολίτης ότι του λέμε αλήθεια, ότι είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε την επόμενη μέρα, όχι για το καλό των κομμάτων μας, αλλά για το καλό της Ελλάδας. Νομίζω ότι είπατε μια λέξη κλειδί. Ο κόσμος ζητάει αλήθεια, ρεαλιστικά πράγματα. Ποια, τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Αυτό προσπαθούμε να πούμε, χωρίς μεγάλα λόγια, χωρίς κούφιες υποσχέσεις. Παρουσιάσαμε ένα ρεαλιστικό σχέδιο, συγκεκριμένα βήματα, σας είπα και πριν, τι πρέπει να αλλάξει, πώς νομίζουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτό που πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί είναι να σταθεροποιηθεί η χώρα μέσα στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη, να εκπέμψουμε μηνύματα εμπιστοσύνης και σταθερότητας για να αρχίσουν οι επενδύσεις, να αρχίσει η ανάπτυξη, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, γιατί η ανεργία είναι ο μεγάλος μας εχθρός. Τέλος, με αφορμή πάλι τα 41 χρόνια που γιορτάσατε και βέβαια τιμάτε πάντα τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, τον Ανδρέα Παπανδρέου, αν μπορούσατε να κάνετε σήμερα ένα φανταστικό διάλογο με τον Ανδρέα Παπανδρέου, τι νομίζετε ότι θα σας έλεγε μπροστά σε αυτή τη μεγάλη κρίση που βανάει η χώρα μας? Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα επαναλάμβανε τα λόγια του στην ομιλία που έκανε για το Μάστριχτ. Ότι η Ευρώπη είναι ο μόνος ασφαλής προορισμός που έχουμε, ο μόνος ασφαλής μας δρόμος. Είναι ένας δύσκολος δρόμος, αλλά αξίζει να παλέψουμε γι' αυτό. Είχε πει όμως και κάτι άλλο, θα μου επιτρέψετε τότε. Είχε πει ότι πρέπει να πούμε στον κόσμο τι σημαίνει και αυτό, δηλαδή και τις αρνητικές συνέπειες.
Δηλαδή τι έχει να περιμένει αυτό, μετά, τις συνέπειες. Γι' αυτό λέμε για την αλήθεια. Είναι δύσκολος ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας και ανηφορικός. Το ότι εξασφαλίσαμε αυτή τη συμφωνία λύνει το θέμα της χρηματοδότησης της χώρας και μας δίνει μία ανάσα με την παραμονή μας στην Ευρωζώνη να φτιάξουμε τα του οίκου μας, να προχωρήσουμε στις αλλαγές που πρέπει και επιτέλους να διαμορφώσουμε ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. Είναι πολύ υψηλός στόχος και αξίζει να βάλουμε στην άκρη τις μικροκομματικές επιδιώξεις και να συνεργαστούμε. Πρέπει να σταθεί ο πολιτικός κόσμος στο ύψος των περιστάσεων. Mm-hmm. Αυτό ζητάει ο ελληνικός λαός. Όπου και αν έχω πάει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με ρωτούν γιατί δεν μπορείτε να κάνετε το αυτονόητο, να συνεννοηθείτε, να συνεργαστείτε, όπως το έκαναν σε άλλες χώρες που είχαν παρόμοια προβλήματα με εμάς και σήμερα βλέπουν ότι μπορούν να αφήσουν την κρίση πίσω τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας, κύριε Γεννηματά, και για το χρόνο σας και σας ευχόμαστε βέβαια καλή επιτυχία. Να είστε καλά.